κύμα του κορονοϊού. Μπήκαμε πια από ό,τι όλοι λένε στο δεύτερο κύμα. Και μάλιστα με αριθμούς και με προοπτικές χειρότερες και από το πρώτο. Γιατί χειρότερες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα, ούτε καν σοβαρός άνθρωπος, έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απλώς την εμβολογούν. Και μιλάω για την κυβέρνηση κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος σοβαρός, ο οποίος να μην παραδέχεται το εξής. Το γεγονός ότι η χώρα μας κράτησε στο πρώτο κύμα χαμηλό αριθμό κρουσμάτων οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην καραντίνα και στο κλείσιμο του κόσμου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Και παρά το γεγονός ότι είχε 2 και 3 μήνες χρόνο να προετοιμαστεί η κυβέρνηση, να προετοιμάσει το δημόσιο σύστημα υγείας για αυτό που όλοι προβλέπανε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, δεν έκανε απολύτως τίποτα συνειδητά. Δεν της ξέφυγε. Γιατί συνεχίζει ακόμα και μέσα σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες να προωθεί την ιδιωτικοποίηση του συστήματος της υγείας. Και μάλιστα προοπτικά θέλει αυτή την ιδιωτικοποίηση να την περάσει μέσα από την ανάθεση της υγείας στους Δήμους. Αυτό που γίνεται σήμερα με τον ΟΑΣ και που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση. Και με νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με εφαρμογή από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έκανε τίποτα λοιπόν. Ούτε για τα νοσοκομεία, ούτε για την ενίσχυσή τους, ούτε για περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, ούτε για τη μονιμοποίηση όσων βρίσκονταν με χαλαρές σχέσεις εργασίας κτλ. Ένα εφεύρημα βρήκε, ένα ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης και κονάει το δάχτυ. Πάνω σε αυτό. Και μάλιστα η τοποθέτηση του Δημάρχου, πάλι εκεί επικέντρωσε το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και της προτροπής τηρείται τα μέτρα. Όταν το καλοκαίρι, ενώ από τη μία έδινε οδηγίες για τις μάσκες, για την κοινωνική αποστασιοποίηση, για τα μέτρα υγιεινής κτλ., την ίδια ώρα χαλάρωνε στο έπακρο όλα τα μέτρα, εκείνα τα οποία αφορούν τους ξενοδόχους και τους μεταφορείς. Εκεί κυριολεκτικά, γι' αυτό άλλωστε και στους χώρους των καλοκαιρινών διακοπών, εκεί δημιουργήθηκε η υγειονομική βόμβα, η οποία μεταφέρεται σήμερα με την επιστροφή του στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κοντά μας η Χαλκιδική. Εκεί απελευθερώθηκαν τα πάντα. Φανταστείτε μονάχα το εξής. Σήμερα συνεδριάζουμε ο καθένας από το σπίτι του, σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Αν αύριο όμως αποφασίσουμε ότι για μια δουλειά όλοι μαζί πρέπει να πάμε στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, από κοινού όλοι μαζί, θα βρεθούμε ο ένας δίπλα κολλητά μέσα στο αεροπλάνο, διότι εκεί δεν υπάρχει καμία συνθήκη αποστασιοποίησης, γιατί πρέπει να δουλέψουν απορριπτικές εταιρείες. Το ίδιο και στα καράβια. Από 65% έγινε 85% πληρότητα και πολύ παραπάνω βεβαίως στην πράξη. Εκεί τα μέτρα λοιπόν χαλαρώθηκαν. Ερώτημα το οποίο τίθεται επανειλημμένα για τις δικές μας τοποθετήσεις από πλευρά της διοίκησης του Δήμου. Και τι να κάνει ο Δήμος, τι αρμοδιότητα έχει? Έχει την αρμοδιότητα, για παράδειγμα, να δει τι γίνεται στο δικό του περίκλειστο χώρο των εργαζόμενων, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και για τα μέτρα προστασίας. Εμείς λοιπόν να πούμε το εξής. Πρώτον, ο Δήμος, σαν το αιρετό όργανο της πόλης, έχει την ευθύνη και για την τήρηση των μέτρων, όχι μόνο στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και στους χώρους εργασίας, όπου κυριολεκτικά γίνεται χαμός με την μη τήρηση των μέτρων. Δουλεύω σε τράπεζα και γνωρίζω καλά τι γίνεται και τι πιέσεις υπάρχουν για να μην αναδειχθούν προβλήματα υγείας λόγω του κορονοϊού ή μη λήψης μέτρων. Άλλο τα χαρτιά και άλλο η πράξη. Δεύτερον, και αυτό βεβαίως αφορά όλους τους χώρους. Φανταστείτε σε πολύ χειρότερους χώρους εργασίας. Δεύτερον, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου να διεκδικήσει εν ώψη του δεύτερου κύματος τον εμπλουτισμό των νοσοκομειακών υποδομών της πόλης. Το έχουμε θέσει επανειλημμένα και είναι σαν να μην το είπαμε ή σαν να μην κανένας να μην το άκουσα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για να τοποθετηθεί ο καθένας υπεύθυνος, θα το θέσουμε με ψήφισμα. Να ξαναλειτουργήσουν τα νοσοκομεία της Παναγίας και των Λοιμωδών εν ώψη ενός ιού και μιας πανδημίας που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και που πολλοί επιστήμονες λένε ότι μπορεί να μεταλλαχθεί και σε άλλους ιούς και να είμαστε συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση. Έγιναν προσλήψεις, και ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει αν έγιναν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών κτλ. Στα νοσοκομεία. Δεν είναι πρόβλημα των δημοτών αυτής της πόλης? Όλοι ξέρουμε ότι τα περιστατικά πλην κορονοϊού, καρδιοπάθειες, άλλα ζητήματα κτλ., δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία. Γι' αυτό τα νοσοκομεία και τα κέντρα αναφοράς του κορονοϊού ήταν άπια όλη την περίοδο της καραντίνας και όλες οι υπόλοιπες ασθένειες σταμάτησαν. Σας θυμίζω ότι σήμερα βγήκε μια
μελέτη ενός Ινστιτούτου που αφορά τα θέματα υγείας στη Γενέβη, που υπογραμμίζει φόβους για την Ελλάδα ότι πάνε πλέον σε επίπεδα 1.000 κρουσμάτων την ημέρα. Δεν τα λέει κουκουέ αυτά. Τα λέει η Ινστιτούτο της Γενέβης. Ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλων αριθμών. Τι έχει κάνει ο Δήμος σχετικά με την κάλυψη και την προστασία ανέργων ή μη απασχολούμενων, αυτοαπασχολούμενων, στα θέματα της αρμοδιότητάς του, όχι να παρατείνει ή να αναβάλει τα δημοτικά τέλη. Έτσι, ουσιαστικά να τα διαγράψει για όλο τον καιρό που είναι άνεργοι, που είναι κλειστά τα μαγαζιά του κλπ. Και το τελευταίο ζήτημα με τα σχολεία. Σήμερα δεν πήρε την ευθύνη η κυβέρνηση για να πει αυτό που έλεγε τις προηγούμενες μέρες, πάμε για τις 7 του μηνός. Το άφησε ανοιχτό, θα πάμε στις 14. Καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει ζήτημα. Και κάτω από την πίεση των γεγονότων. Το ξεκαθαρίζουμε. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία. Η λύση δεν είναι ούτε η τηλεεργασία για τους εργαζόμενους, που τσακίζονται με αφορμή το κορονοϊό πολλά εργατικά δικαιώματα, συμβάσεις κτλ. Ούτε βεβαίως τα τηλεμαθήματα. Είναι η διαζώση της διδασκαλίας, είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών κτλ. Αλλά κάτω από ποιους όρους. Και δεν μπορεί σήμερα οι μοναδικοί όροι να απευθύνονται και πάλι στο αίσθημα της ατομικής ευθύνης, φορέστε μάσκες και τίποτα παραπέρα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με το ζήτημα των αφεσών, το έθεσαν και άλλοι. Και το θέτουμε και εκτός πλαισίου από παλιά, του πλαισίου του κορονοϊού. Όταν τους 22 μαθητές ανατάξει, που ήταν ήδη πάρα πολύ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τους έκανε 25. Μέσα στις ειδήξεις κορονοϊού, αυτό είναι βόμβα. Αυτό είναι βόμβα. Και εδώ ο Δήμος και πάλι έχει αρμοδιότητα, όχι μόνο να ζητήσει και να έχει τον λόγο του όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών, αλλά να εξεύρει και να δεσμεύσει όλους τους ελεύθερους χώρους στις γειτονιές, στις πόλεις κτλ., που μπορούν πραγματικά να χτιστούν σχολεία και όχι κήπο. Το οποίο επίσης δεν είναι συνθήκες διδασκαλίας. Για καμία απολύτως συνθήκη. Αλλά βέβαια εδώ προτιμάται να όλες βεβαίως οι δημοτικές διοικήσεις να παραδώσουν χώρους στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ κτλ. Στη μεγάλη επιχειρηματική λειτουργία. Λες και δεν υπάρχουν άλλες λειτουργίες στις πόλεις. Τα 25 πρέπει να πέσουν στους μαθητές. Πρέπει να προσληφθούν καθηγητές ούτως ώστε να μπορέσουν τις διασπόμενες τάξεις για μικρότερα τμήματα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Είναι χιλιάδες οι καθηγητές οι οποίοι παραμένουν άνεργοι και δεν γίνονται προσλήψεις. Και τέλος με τη σχολική καθαριότητα. Τελειώνω. Καταλαβαίνω ότι το ζήτημα σχολική καθαριότητα είναι πλέον κέριο για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Και εδώ είχαμε για χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις δημοτικές διοικήσεις και τη σημερινή την προάσπιση των πιο βάρβαρων και απαράδεκτων συνθηκών εργασίας για τους σχολικούς καθαριστές. Ξέρετε τι πόλεμο κάναμε. Και εμείς σαν παράδεξη, σαν κόμμα κτλ. Έγινε ένα βήμα κάτω από φοβερές πιέσεις και της κατάστασης, αλλά και της πιέσης του ίδιου του κινήματος των εργαζόμενων και των αγώνων τους. Αυτό για την πλήρη εργασία. Και πάλι όμως είναι μισό βήμα. Λες και δεν θα υπάρξει η επόμενη μέρα του κορονοϊού, μιας άλλης πανδημίας ή γενικότερα της ανάγκης του καθαρισμού, συστηματικού και ολόημερου καθαρισμού του σχολείου. Γιατί λοιπόν οι σχολικοί καθαριστές με σύμβαση ορισμένου χρόνου και όχι με μονιμοποίηση και προσλήψεις νέων καθαριστών. Με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι κανένας δεν έβαλε μυαλό. Γιατί δεν θέλει να βάλει μυαλό από αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι ότι δεν έχει μυαλό. Θέλει να ακολουθήσει την πολιτική του. Τελείωσα μάλλον. Θέλει να ακολουθήσει την πολιτική του παίζοντας κυριολεκτικά ζάρια στην πλάτη της υγείας του λαού. Και εδώ θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να οργανώσουμε την αντίδρασή του.